Πάμε στο μαγαζί, μην γυρίσουμε κανένα μπαζούκα. Τι πράγμα, μπαζούκα. Να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Τι με κοιτάτε, ρε παιδιά, να πάρουμε την αστυνομία. Μην ανακατέψουμε την αστυνομία. Μη φοβάσαι, αφεντικό, δεν θα γυρίσουμε. Αλλά καλύτερα να πάμε στο μαγαζί. Εσείς να πάτε όπου θέλετε. Αγγέλα, μπες στα μάξι. Αφεντικό. Για κομμένο το αφεντικό! Άμα ήθελα να γίνω αφεντικό, θα έπρεπε να σκύλω. Γιατί δεν με ειδοποιήσατε. Να κάνεις τι, να καθαρίσεις εσύ. Εδώ δεν μπορούν αυτοί που είναι και η δουλειά τους. Ανά σου πω, μέχρι εδώ. Εσύ φταίς για όλα. Ποια καντομουλιά είναι αυτό. Το σχορεμένο το αφεντικό μας δεν γούσταρε να συνεργαστεί με το Μάτσουλα, εσύ τον έπεισες. Και να η κατάληξη. Ερίκο, δεν μιλάς. Μεσολάβησα κι εγώ για τη συνεργασία. Θυγά που δεν θα μεθολαβούθες. Μιλάς. Αχ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Ξανακάτω. Πολύ καλό ήταν. Ξανακάτω για μένα, σε παρακαλώ. Ξανακάτω, Ζαγκλό. Τι κάνω, Σμίλια. Ναι. Κύριε Ποδηγητά μου. Κύριε Σερέτη μου, τι μου κάνετε. Πυροβολισμοί. Άντε καλέ, πιο σωστό από αυτό. Βεγγαλικά ήτανε. Κάναμε ένα παρτάκι στη μνήμη του Αποστόλη πριν ξανανοίξει το μαγαζί. Και συγγνώμη για την παράληψη, έπρεπε να σας καλέσουμε. Φυσικά θα σας κρατήσουμε το πρώτο τραπέζι, πίστε όπως πάντα. Η Τζία μας, φυσικά και θα είναι πάλι μαζί μας. Δεν μπορούμε χωρίς αυτήν, θα της τα δώσω. Αμέσως κιόλας. Τσάω. Ρε Ζαγκλό, πώς ανοίγεις έτσι την πόρτα. Κρυφά ακουγές. Άκου τι λέει. Στη Σιλβία ερχόμουν να της πω ότι ο Σίμος το έχει κάνει. Άλλο ένα τέτοιο και δεν θα έχεις που να βάλεις κιτσαρίες που φοράς. Κοίτα που θα βρω και τον καλά μου εδώ μέσα στα καλά καθούμενα. Αν χάσουμε το μαγαζί, χάνουμε τη βιτρίνα. Λίμονό μας μετά. Και μαζέψε τους κάλικες από το πάρκινγκ. Μην ξημερώσει κι ένας απεδιομάχης. Δίνει και διαταγή, θα μαλάκα. Έχει δίκιο. Εγώ κάλικε δεν μαδεύω. Για τη Σιλβή, λέω, ρε, έχει δίκιο. Πρέπει να τελειώνουμε με το μάτσο μου. Έλα, Στάκα. Λάζαρος. Βανάκι άσπρο με ξένες πινακίδες. DMM 153. Σου λέει τίποτα? Το καλό που σου θέλω να σου πει. Τώρα. Έτσι, μπράβο. Πού το βρίσκω? Όνειρα γλυκά. Φύγαμε. Yes! Κάτω, ρε, τώρα! Όπα, όπα, φίλε! Όπα, ρε, φίλε, όπα, φίλε! Όπα, 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 όπα! Τι πρόβλημα υπάρχει, ρε, παιδιά, το συζητήσουμε! Κάτω, ρε! Κάτω, κάτω! Σκάσε! Σκώσε, θα την ανάψω. Λοιπόν, με λίγα λόγια, γιατί το παιδί χάνει εύκολα την ψυχραιμία του. Δεν με πεις. Εντολές ακολουθούσαμε. Ο Μάτσουλα σας έστειλε. Ναι. Γιατί? Για αντίπεινα που του χαλάσει το μαγαζί. Αυτός κάνει τα αυθεντικό μας και κάνει και αντίπεινα. Ορίστε. Ούτε εγώ καταλάβα, ρε παιδιά. Αλήθεια. Μπορείτε να το παραλάβετε. Ο Μάτσουλας καθάρισε το αφεντικό μας και μας κάνει αντίπεινα για το κολομάγαζο! Όπα, όπα, παιδιά, παρεξήγηση. Το αφεντικό μας δεν έχει ιδέα για τον φόνο. Και γιατί κρύβετε? Γιατί έμαθα ότι το ψάχνετε. Και εσείς στη θέση του, το ίδιο θα κάνετε. Και γιατί να θα τη θέσουμε, ρε? Με σκοτώνεις ό,τι ένα γουστάρεις, γιατί να σου πω ψέματα. Πού κρύβετε? Δεν ξέρω. Είπαμε. Όχι περιττές κουβέντες. Αλήθεια σου λέω. Από το τηλέφωνο μας δίνει εντολές. Άφημε να του καθαρίσω. Ούλο, σας σκέφτομαι. Τον ένα τουλάχιστον! Σκάσε, ρε! Λοιπόν, όταν σας ξαναπάρει τηλέφωνο, πείτε του να βγει από την τρύπα του και να έρθει να μιλήσουμε. Μια εβδομάδα καιρό του δίνω. Αλλιώς να σκάψει μια μεγαλύτερη τρύπα και να θαυτεί μόνο του. Πάμε, ρε. Να του ρίξω στα πόδια έτσι λίγο. Ναι, μω το πείσμα σου. Σου λες αγρέψεις περισσότερο τώρα. Πού πας? Εδώ θα τους αφήσουμε. Χέθηκα. Εγώ τους καθάρισα. Τι ώρα να περάσουμε να σε πάρουμε, αφεντικό? Εντάξει, σε περιμένουμε. Θα έρθει μόνος του, λέει. Δεν θέλει συνοδεία. Η μαλάκα, είναι πολύ εξηγημένος. Αφεντικό, είναι και μάζεψε τη γλώσσα σου. Όλοι με τη γλώσσα μου το έχετε βάλει. Αυτό είναι ένα το καλό για το αφεντικό.
Συνέχεια θέλουν κάποιον από πάνω τους. Αν τους αφήσεις δεν γίνεται δουλειά. Αν την ανοίξουμε επιτέλους, να έρθουμε στα ίσα μας. Πρέπει να έχουμε το νου μας αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν καθαρίστε με το Μάτσουλα. Κρύβεται. Πού θα πάει, θα βγει από την τρύπα του. Επειδή δεν διαλέγεις λέξη χωρίς σύγμα. Τι. Έλα, πες το όνομά μου. Έλα, πες Σιλβί. Έλα, μωρέ, πες. Σιλβί. Δεν σταματάς την καζούρα, έχουμε πρόβλημα. Ο Μάτσουλας λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Τότε ποιος? Έλατε. Ποιος άλλος είχε λόγο να φάει τον Αποστόλη μου? Γιατί κοιταζόσαστε? Γιατί δεν χτυπάς την πόρτα. Ορθάνυχτη είναι. Δεν έχεις καμιά δουλειά στο γραφείο, αλέ!